Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση Λύτρα. Αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο ποινικολόγος μετά από μήνυση της συζύγου του. Γιατί η 37χρονη πάτησε χθες βράδυ το panic button. Τι μηνύματα έστειλε ο Απόστολος Λύτρα στη σύζυγό του, ζωντανές συνδέσεις. Το πρώτο εσωκομματικό ξεκαθάρισμα στη Χαριλάου Τρικούπη στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Η εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη και οι τοποθετήσεις όσων τον αμφισβητούν. Οι απειλές για διαγραφές που έριξαν λάδι στη φωτιά της εσωστρέφειας. Σε συναγερμό οι αρχές για τυχόν εκδήλωση πυρκαγιών λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας και των ισχυρών ανέμων. Μέχρι και 10 μποφόρ θα φτάσουν τα μελτέμια, αναλυτική πρόγνωση. Πλήρη στήριξη στον Πούτιν για την εισβολή στην Ουκρανία παρήχε ο Κιμ Γιονγκ-ουν κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών στην Πιονγκιάνγκ. Η θερμή υποδοχή του Ρώσου Προέδρου στη Βόρεια Κορέα και τα μηνύματα κατά της Δύσης. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση ξυλοδαρμού της 37χρονη συζύγου του Απόστολου Λύτρα από τον ποινικολόγο. Το θύμα υπέβαλε μήνυση κατά του δικηγόρου αλλά και της πρώην συζύγου του, καθώς η ίδια χθες βράδυ πήγε με την κόρη της στο σπίτι της 37χρονη για να πάρει ρούχα και προσωπικά αντικείμενα του ποινικολόγου, με αποτέλεσμα το θύμα να ενεργοποιήσει το panic button. Ο Απόστολος Λύτρας αναζητείται από τις αρχές. Συνδεόμαστε ζωντανά με την Αλεξάνδρα Μερακλείδη που βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα Παλίνης, όπου κατατέθηκε η μήνυση, αλλά και με τη Σοφία Ορφανού, που είναι στην Ευελπίδων, καθώς εκεί αναμένεται να πάει ο δικηγόρος της 37χρονης, προκειμένου να υποβάλει αίτημα στην ανακρίτρια για αντικατάσταση των περιοριστικών όρων σε βάρος του ποινικολόγου με προφυλάκηση. Ενώ οδηγήθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι η πρώην σύζυγος του ποινικολόγου, η οποία συνελήφθη μετά από τη μήνυση. Οι εξελίξεις άρχισαν να δρομολογούνται όταν χθες το βράδυ η σύζυγος του κατηγορούμενου ενεργοποίησε το panic button. Πάμε να δούμε πρώτα το βίντεο με όλα όσα έγιναν χθες στο σπίτι του θύματος και επιστρέφουμε στις συνδέσεις μας. Λίγο μετά τις 11.30 το βράδυ, η πρώην σύζυγος του Απόστολου Λύτρα μαζί με τη μεγάλη κόρη τους πήγαν στο σπίτι της 37χρονης για να παραλάβουν προσωπικά αντικείμενα του ποινικολόγου. Χθες το βράδυ, 11.30 ώρα, η πρώην γυναίκα τώρα του Αποστόλη του Λύτρα μαζί με τη μια του κόρη και τον δικηγόρο του πήγαν με τα κλειδιά, είχαν τα κλειδιά του σπιτιού για να πάρουν τα ρούχα του Αποστόλη του Λύτρα και κάποια χρήματα. Η σύζυγος του Απόστολου Λύτρα στο άκουσμα της άφιξης των προσώπων του στενού κύκλου του ποινικολόγου πανικοβάλλεται με αποτέλεσμα να πατήσει το panic button, ενώ ακόμη λιποθύμησε με αποτέλεσμα να κληθεί το ΕΚΑΒ για να τις παρασκεφθούν οι πρώτες βοήθειες. Στην οικία του θύματος λοιπόν κάποια πρόσωπα από το περιβάλλον του δράστη, το θύμα ένιωσε ότι απειλήθηκε. Προφανώς δεν ήταν ευπρόσδεκτη στην οικία, ενεργοποίησε το κουμπί πανικού και πολύ σωστά έκανε. Έφτασαν ενισχύσεις στο σημείο, πέρα από τον αστυνομικό που υπήρχε έξω από το σπίτι της. Με το πάτημα του panic button στην ελληνική αστυνομία, σήμανε συναγερμός. Έξω από το σπίτι βρισκόταν περιπολικό της αστυνομίας. Όμως από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε το κουμπί πανικού, έφτασαν άλλα δύο περιπολικά και όλοι μαζί μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της Παλίνης. Υπήρξε και ένας διαπληκτισμός από ό,τι μαθαίνω. Εκατόπιν λιποθύμηση μεταξύ της πρώην γυναίκας με την νυν γυναίκα για το δικηγόρο. Η 37χρονη κατέθεσε μήνυση σε βάρος της πρώην συζύγου, της κόρης και του συνήγορου που συνόδευε τις γυναίκες στο σπίτι για διατάραξη οικιακής ειρήνης. Ενώ μήνυση κατατέθηκε και σε βάρος του γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να της έχει στείλει γραπτό μήνυμα. Η μία μήνυση είναι για τη σύζυγο για παραβίαση του οικιακού της ασύλου και η δεύτερη μήνυση είναι για τον κύριο Λύτρα, ο οποίος διατείνεται ότι έχει στην κατοχή της απειλητικά μηνύματα του κυρίου Λύτρα να δώσει τα πράγματά του με απειλητικό τρόπο, ενώ υπάρχει απόφαση από το δικαστήριο για περιοριστικά μέτρα, όπου στα περιοριστικά μέτρα αναγράφεται ρητός ότι καμία επικοινωνία δεν μπορεί να έχει πλέον με την κυρία Πολιτοκοπούλα. Μιλώντας στο Αξιόν 24, ο συνήγορος υπεράσπισης του Απόστολου Λύτρα διέψευσε πως ο ποινικολόγος προσπάθησε να επικοινωνήσει με την σύζυγό του. Κανένα απειλητικό μήνυμα δεν έστειλε τον κύριο Λύτρα, ποτέ σε οποιονδήποτε. Δεν παραβιάστηκε κανένας περιοριστικός όρος και το μόνο που έγινε ήταν μια προσπάθεια να παραλυφθούν ορισμένα προσωπικά αντικείμενα του κυρίου Λύτρα. Ο γνωστός ποινικολόγος που αναζητείται στα όρια του αυτοφόρου αναμένεται να παραδοθεί αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα Παλίνης.
ο άνθρωπος αυτός προκειμένου να μετικήσει πρέπει να πάρει ορισμένα ρούχα, προσωπικά του αντικείμενα. Οτιδήποτε κινητά αντικείμενα είναι αυτά. Υπήρχε λοιπόν μία επικοινωνία του εταίρου πλειοξιού δικηγόρου, του κ. Λίτρα, προκειμένου να μεταβεί η πρώην σύζυγός του με τη θυγατέρα του, να παραλάβουν από την οικία τους κάποια πράγματα. Οι μηνύσεις διαβιβάστηκαν άμεσα στην εισαγγελία και από εκεί στην ανακρίτρια, η οποία, συνεκτιμώντας τα νέα δεδομένα, μπορεί να διατάξει την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση για τον δικηγόρο. Πάμε αμέσως στο αστυνομικό τμήμα της Παλίνης και την Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να παρουσιαστεί αυτοβούλος ο Απόστολος Λίτρας μετά τη μήνυση που κατέθεσε η 37χρονη Αλεξάνδρα. Βρισκόμαστε έξω από το αστυνομικό τμήμα Παλίνης, όπου εχθές το βράδυ η σύζυγός του κατέθεσε μήνυση προς την πρώην σύντροφο για διατάραξη υγειακής ειρήνης. Να αναφέρουμε ότι η πρώην σύζυγος έχει συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου, παρέμεινε εδώ μέχρι τις πρωινές ώρες, ενώ πριν από μία ώρα έφτασε στην Ευελπίδων. Να αναφέρουμε ότι ο δικηγόρος αναζητείται στο πλαίσιο αυτοφόρου, ενώ οι συνήγοροι του λένε ότι θα παρουσιαστεί αυτοβούλος εδώ στο αστυνομικό τμήμα Παλίνης, όπου και βρισκόμαστε, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ. Στην Ευελπίδων βρίσκεται η Σοφία Ορφανού. Την αντικατάσταση των όρων που έχουν επιβληθεί για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στον γνωστό ποινικολόγο με προσωρινή κράτηση αναμένεται να ζητήσει ο συνήγορος της σύζυγου του, ενώ η πρώην σύζυγος του Απόστολου Λίτρα έχει προσαχθεί στην εισαγγελία μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της η 37χρονη για παραβίαση της οικιακής ειρήνης και εξύβριση. Σοφία. Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, Ιωάννα έφτασε εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, χωρίς συνοδεία δικηγόρη, πρώην σύζυγος του Απόστολου Λίτρα, μετά και την μήνυση της 37χρονης γυναίκας για διατάραξη κοινής οικιακής ειρήνης, για παράνομη βία, εξύβριση και απειλή. Αυτή την ώρα ο εισαγγελέας μελετά την δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος της. Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και στη συνέχεια η έδρα του δικαστηρίου αναμένεται να αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να φτάσει εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και ο δικηγόρος της 37χρονης σύζυγου του κυρίου Απόστολου Λίτρα, ο οποίος αναμένεται να ενημερώσει την ανακρίτρια για την μήνυση που έχει υποβάλει η εντολέας του και στη συνέχεια αναμένεται να ζητήσει από την ανακρίτρια να γίνει τροποποίηση του όρου των περιοριστικών όρων που έχει αποφασιστεί και να γίνει προφυλάκηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, Ιωάννα. Για οποιαδήποτε εξέλιξη φυσικά θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Σε βαρύ κλίμα πραγματοποιείται η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών πυροδότησαν ένα νέο κύκλο ισοστρέφειας, με κορυφαία στελέχη του κόμματος να θέτουν ζητήματα ηγεσίας και τον Νίκο Ανδρουλάκη να απειλεί με διαγραφές. Σύνδεση με τη Χαριλάου Τρικούπη και την Κατερίνα Κανάκη, που παρακολουθεί τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Κατερίνα. Έχει φτάσει η ώρα της κρίσης για την Πράσινη Παράταξη. Εδώ και ελάχιστα λεπτά, εδώ και 6 λεπτά, συνεδριάζουν σε κλίμα πόλωσης τα κομματικά όργανα. Να σας πω ότι η πρώτη εικόνα που έχουμε μέσα από πίσω από τις κλειστές πόρτες είναι ότι επικρατεί μία παγωμάρα και μία αμηχανία. Τόσο στο στρατόπεδο των Προεδρικών, και από την πλευρά του Νίκο Ανδρουλάκη βεβαίως, όσο και στο στρατόπεδο των Αντιφρονούντων. Από εκεί και πέρα, το ερώτημα το σημερινό είναι το εάν έχει έρθει και η ώρα των αποφάσεων. Μένει να φανεί δηλαδή εάν θα γίνουμε σήμερα σοφότεροι, αναφορικώς με το πότε της εσωκομματικής κάλπης. Διότι να σας πω ότι οι διαφωνούντες καταλογίζουν στον Νίκο Ανδρουλάκη παιχνίδι καθυστερήσεων, ότι δηλαδή δεν θα ξεδιπλώσει σήμερα όλα τα χαρτιά του, δεν θα ανοίξει τα χαρτιά του αναφορικώς με το πότε θα στηθεί εσωκομματική κάλπη. Σε κάθε περίπτωση, οι διαφωνούντες ζητούν οι εσωκομματικές εκλογές να γίνουν το φθινόπωρο και σε κάθε περίπτωση ετός του 2024. Από εκεί και πέρα, όλοι είναι εδώ. Πριν από ελάχιστα λεπτά, κατέφθασε εδώ και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, και αμέσως μετά έκλεισαν οι πόρτες. Αυτό βεβαίως που περιμένουμε είναι την εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη και ακολούθως βεβαίως να δούμε τι θα πούν και όλα αυτά τα στελέχη, τα κορυφαία τα οποία έχουν αντιδράσει δημοσίως. Να σας πω ότι μένει επίσης να φανεί τι μέλη γενέστε με τη θέση του γραμματέα, διότι έχει φτάσει από πολύ νωρίς εδώ ο κύριος Ανδρέας Σπυρόπουλος, με τις πληροφορίες να επιμένουν ότι έχει παραιτηθεί από τη θέση του γραμματέα του κόμματος και μένει να φανεί εάν θα το ανακοινώσει σήμερα ή στην Κεντρική Επιτροπή στο τέλος του μήνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Κατερίνα. Υπέρ των συνεργασιών στον χώρο της κεντροαριστεράς τάχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έκλεισε τις εργασίες της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που διοργάνωσε το Ινστιτούτο του πρώην Πρωθυπουργού. Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τις προοδευτικές δυνάμεις να βάλουν μπροστά το μαζί και να αφήσουν κατά μέρος το εγώ, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα έμμεσο μήνυμα στον Στέφανο Κασελάκη και στον Νίκο Ανδρουλάκη.
Παρόν στις διεργασίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στην ευρύτερη κεντροαριστερά, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, δείχνοντας τον δρόμο της συνεργασίας των ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο του, ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε από τα κόμματα του χώρου να αναλάβουν τολμηρές πρωτοβουλίες για να αποκτήσει ξανά η προοδευτική παράταξη προοπτική διακυβέρνησης. Οι προοδευτικές δυνάμεις όμως δεν μπορούν στις συνθήκες αυτές να μένουν απαθείς. Ούτε να εξωτερώνουν η μία την άλλη με ανώφελους και άγονους εμφυλίους. Να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα ανοίξουν το δρόμο να αποκτήσει ξανά η προοδευτική παράταξη προοπτική διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς θα πρέπει να βάλουν μπροστά το εμείς και να αφήσουν το εγώ, συμπληρώνοντας πως χρειάζεται να δώσουν περισσότερο χώρο στο μαζί και στην από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας. Να αρχίσουν πια να μιλάνε στο πληθυντικό αριθμό και όχι στον ενικό αριθμό. Να μάθουν πρόσθεση και πολλαπλασιασμό και να αφήσουν την αφαίρεση και τη διαίρεση. Μάλιστα, κάλεσε τις προοδευτικές δυνάμεις να μην αφήσουν να χαθεί η ευνοϊκή συνθήκη, προειδοποιώντας για πιθανές αρνητικές εξελίξεις που θα ευνοήσουν την άκρα δεξιά. Αυτό πιστεύω, φίλες και φίλοι, είναι σήμερα το αίτημα της κοινωνίας και το αίτημα των προοδευτικών πολιτών. Και όποιος το αγνοήσει, αργά ή γρήγορα θα δει να τον προσπερνά η ζωή και οι ίδιες οι εξελίξεις. Ο κύριος Τσίπρας άφησε αιχμές εναντίον εκείνων που επενδύουν στην αντιπολιτική, τονίζοντας πως αυτή η πρακτική ευνοεί την ακροδεξιά και όχι την αριστερά. Την πόρτα του Υπουργείου Ανάπτυξης πέρασε λίγο μετά τις 10 το πρωί στο πλαίσιο των επισκέψεών του στα Υπουργεία μετά τον ανασχηματισμό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο νέος Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Το ζήτημα αντιμετώπισης της ακρίβειας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Συνδεόμαστε ζωντανά με το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Θεοδώρα Ζαγανάκου για να μας ενημερώσει, Θεοδώρα. Η Ιωάννα, ο Πρωθυπουργός, μετά την συνάντησή του με τον νέο Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τόνισε πως η ακρίβεια αποτελεί ένα στοίχημα το οποίο θα πρέπει και θα το κερδίσουμε όλοι μαζί. Σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν πως τα μέτρα κατά της ακρίβειας θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του χρόνου, με στόχο τη μείωση όχι μόνο του πληθωρισμού αλλά και των τιμών στα τρόφιμα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός επέμεινε στην αντιμετώπιση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών, επαναλαμβάνοντας και το αίτημα για πανευρωπαϊκή δράση. Να σου πω τέλος, Ιωάννα, πως τα μέτρα τα οποία θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του έτους είναι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους αλλά και το καλάθι του καταναλωτή, ενώ εντός 10 ημερών θα ενισχυθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός με 30 άντρες, καθώς και η πλατφόρμα του e-καταναλωτής. Σε ευχαριστώ πολύ. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να κάνουμε μια συνολική επισκόπηση των θεμάτων που απασχολούν το Υπουργείο Ανάπτυξης, ξεκινώντας προφανώς από τα ζητήματα των τιμών. Απόφασή μας είναι να συνεχίσουμε να υλοποιούμε τολμηρές διαρθρωτικές παρεμβάσεις, τις οποίες έχουμε ήδη κάνει στην αγορά για τουλάχιστον ένα εξάμηνο ακόμα. Είναι παρεμβάσεις που, θέλω να τονίσω, έχουν αρχίσει να φέρνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Τον μήνα Μάιο είχαμε τον 7ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου, και αρχίζουμε πια να βλέπουμε και ενδείξεις αποκλιμάκωσης των τιμών. Ο σκοπός δεν είναι μόνο να μιλάμε για μείωση του πληθωρισμού, κύριε Υπουργέ, αλλά για μείωση των τιμών πια στο ράφι, προς όφελος του καταναλωτή, ειδικά στο σούπερ μάρκετ και ειδικά στα τρόφιμα. Και πιστεύουμε ότι η συνέχιση αυτής της πολιτικής θα μπορεί σύντομα να μας οδηγήσει σε ακόμα πιο ουσιαστικά μετρήσιμα αποτελέσματα. Να τονίσω και εγώ αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Υπουργός. Εδώ θα χρειαστεί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και όλοι να αντιληφθούμε ότι η συνεχιζόμενη ακρίβεια ουσιαστικά υπονομεύει την ίδια την κοινωνική συνοχή. Και το κράτος, μέσα από τους ελεγκτικούς τους μηχανισμούς, θέλει να εξασφαλίσει μια αγορά η οποία δουλεύει ανταγωνιστικά και να εξαλείψει ολιγοπωλιακά φαινόμενα ή φαινόμενα εσχοκέρδες, αλλά σε αυτό χρειαζόμαστε και την υγιή επιχειρηματικότητα στο πλευρό μας. Είτε μιλάμε για τους μεγάλους Έλληνες παραγωγούς, είτε μιλάμε για τις εταιρείες σούπερ μάρκετ, τους Έλληνες εμπόρους, όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει και θα το κερδίσουμε όλοι μαζί. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης
Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο έχει δύο κρίσιμες αποστολές που αφορούν το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. Ο πρώτος είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από τα χέρια μας για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, με βασικό στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών και ασφαλώς την ενίσχυση των μέτρων για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας και οποιονδήποτε προβλημάτων υπάρχουν στην αγορά. Ταυτόχρονα, βασικός στόχος για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η ιδιαίτερη συμβολή του στην ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας, στην αύξηση του παραγόμενου πλούτου και ασφαλώς την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, του διαθεσίμου εισοδήματος, γιατί αυτό μετράει για την κάθε ελληνική οικογένεια, υλοποιώντας ένα νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο έχει σημαντικά χαρακτηριστικά που υπηρετούνται από τις πολιτικές αυτού του Υπουργείου, του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης αναφέρθηκε ο Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο οποίος μίλησε στο Action 24 και στην εκπομπή Πίσω από τις Γραμμές. Ο κύριος Πατέλης τόνισε πως η κυβέρνηση διαπραγματεύεται επιπλέον 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα Σπίτι μου. Ας τον ακούσουμε. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και πάρα πολύ προσεκτικά σχεδιασμένο. Θέλω να υπενθυμίσω ότι 38% του τομέα ανάκαμψης πάει στα πράσινα. Είναι μέρος του, πώς το λένε, του κανόνα, και 20% στα ψηφιακά. Αλλά θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Τώρα διαπραγματευόμαστε το ζήτημα της επέκτασης του προγράμματος Σπίτι μου, αλλά 2 δισεκατομμύρια. Είναι πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα που βρίσκονται εκεί. Για την Ερυθρά Θάλασσα, προκειμένου να ενταχθεί στην επιχείρηση Ασπίδες, απέπλευσε από τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας η φρεγάτα Ψαρά. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στα 195 μέλη του πληρώματος, σημείωσε πως η αποστολή τους αφορά την εξασφάλιση της ελευθερής ναυσιπλοείας στην περιοχή. Περισσότερα από τον Δημήτρη Κρικέλα. Δημήτρη. Ναι, Ιωάννα, η φρεγάτα Ψαρά, η οποία παίρνει την επιχειρησιακή σκυτάλη από την Ίδρα και έλυσε κάβους σήμερα παρουσία του Νίκου Δένδια με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, να αναφέρεται στις δυσκολίες της αποστολής, την οποία καλούνται να φέρουν σε πέρας ο κυβερνήτης αλλά και το πλήρωμα. Προς χαρακτηριστικά, είπε ο Νίκος Δένδιας, από τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας προβάλλεται την ελληνική σημαία, την ευρωπαϊκή σημαία αλλά και τον ευρωπαϊκό αμυντικό βραχίωνα, ο οποίος είναι απαραίτητος για το εθνικό συμφέρον, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να υπενθυμίζει την ζώνη υψηλού κινδύνου για την οποία ταξιδεύουν πλέον τα 195 μέλη του πληρώματος. Να σου πω ότι η νέα αποστολή για το πολεμικό ναυτικό δεν γίνεται σε χαρτογράφητα νερά, καθώς η εμπειρία από την φρεγάτα Ίδρα έχει περάσει στα μέλη του πληρώματος της φρεγάτας Ψαρά, ενώ και το πλοίο έχει κατάλληλα προετοιμαστεί με όλα τα οπλικά, αντιντρόουν αλλά και ηλεκτρονικά συστήματα που έφερε η φρεγάτα Ίδρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Δένδιας. Δεν πρόκειται να σας αποκρύψω την αλήθεια, άλλωστε την ξέρετε ήδη. Πηγαίνετε σε περιοχή κινδύνου. Εύχομαι λοιπόν να γυρίσετε με ασφάλεια στην πατρίδα, αφού έχετε εκτελέσει το καθήκον σας. Επαναλαμβάνω, έχω εξηγήσει επανειλημμένα εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στην ελληνική κοινωνία ότι η αποστολή σας δεν είναι αποστολή κρουαζιέρας. Είναι αποστολή στην οποία εκτίθεστε η καθεμιά και ο καθένας από εσάς σε κίνδυνο. Το κάνετε επιτελώντας το συνταγματικό καθήκον των ενόπλων δυνάμεων, που είναι η προστασία των εθνικών συμφερόντων. Αλλάζουμε θέμα. Το κοκτέιλ των υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας και των ισχυρών ανέμων που τρέχουν με 100 χιλιόμετρα την ώρα έχει προκαλέσει πυρκαγιές σε πολλές περιόχες της χώρας. Σε Μήλο, Σέρες, Εύβοια και Νάξο βρίσκονται σε εξέλιξη από χθες πυρκαγιές, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να σβήσουν τις φωτιές. Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική, αφού οι ισχυροί άνεμοι που τρέχουν με 100 χιλιόμετρα την ώρα έχουν βάλει σε κόκκινη ζώνη 10 περιοχές, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς να είναι πολύ αυξημένος. Ό,τι αφορά τους ανέμους, περιμένουμε εντάσεις οι οποίες θα είναι της τάξης των 6-7 και τοπικά στα 8 μποφόρ, με ρηπές οι οποίες θα φτάνουν τα 90 χιλιόμετρα την ώρα.
και με βάση τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, φαίνεται ότι η δυσκολότερη μέρα θα είναι η Πέμπτη. Μέσα σε 24 ώρες είχαμε 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές, με την τελευταία να μένεται στο μαρμάρι Ευβίας. Στη μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από τη Χαλκίδα, το Μαντούδι, την Κάριστο και το Αλιβέρι, ενώ ρήψεις νερού έγιναν από εναέρια μέσα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Ξέσπασε γύρω στις 9 η ώρα. Έχει 7 με 8 μποφόρ. Άμεση κινητοποίηση και του πυροσβεστικής και του Δήμου. Γύρω στα 10 πυροσβεστικά. Είχε ένα ελικόπτερο Έριξον που έκανε ρήψη. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 9 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην Μουτσούνα Νάξου. Λίγα λεπτά αργότερα εστάλει μήνυμα μέσω του 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Μουτσούνα. Σκόμαστε σε μια περίοδο όπου οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για την εκδήλωση εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας, γιατί αποτελεί επικράτηση καιρού τύπου hot dry windy, όπως γι' αυτό ονομάζεται. Έχουμε δηλαδή ένα συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας και ενισχυμένων ανέμων. Μήνυμα του 112 στάλθηκε χθες το βράδυ και στους κατοίκους της Μήλου να απομακρυνθούν από την παραλία Τσιγράδο μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Ζεφύρια. Σήμερα η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση, με την πυροσβεστική να παραμένει σε ετοιμότητα λόγω των ισχυρών ανέμων. Φωτιά ξέσπασε χθες το βράδυ και στην Υγρίτα Σερών, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Στο σημείο έφτασαν 38 πυροσβέστες με 13 οχήματα, αλλά και 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, τα οποία έκαναν ρήψεις με νερό. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ συνελήφθη ένας 30χρονος για εμπρισμό. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 30χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε ότι ενώ εκτελούσε γεωργικές εργασίες, προκάλεσε την επικίνδυνη πυρκαγιά που αντιμετωπίσαμε στην Υγρίτα Σερών. Επαναλαμβάνω, ο νόμος έχει αυστηροποιηθεί και η αμέλεια συνιστά εγκληματική ενέργεια. Στο χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Πελοποννήσου βρίσκονται στο πορτοκαλί, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Το κοκτέιλ των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων θα παραμείνει στη χώρα μας έως και το Σάββατο. Πάμε αμέσως στην Ήρα Ορχάνη για να μας δώσει την εικόνα και τις τελευταίες εξελίξεις από τις πυρκαγιές που μένονται στη χώρα, Ήρα. Λίγο μετά τις 11 η Ιωάννα ξέσπασε μία νέα φωτιά, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστηση σε οικόπεδο στο Μαρκόπουλο, με την κινητοποίηση της πυροσβεστικής να είναι μεγάλη και άμεση, με 65 πυροσβέστες, 23 οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες της ΟΤΑ να επιχειρούν αποξηράς, ενώ από αέρος ξεκίνησαν αμέσως τις ρήψεις, 4 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα, καταφέροντας να θέσουν άμεσα την φωτιά υπό έλεγχο και να την οριοθετήσουν. Τώρα, νωρίτερα το πρωί ξέσπασε δασική πυρκαγιά στην Άξο, όπου όπως ακούσαμε και στο βίντεο το οποίο προηγήθηκε, εστάλει μήνυμα από τα 112, κυρίως ζητώντας από τους λοόμενους να απομακρυνθούν από την παραλία, με την φωτιά τελικά να τίθεται υπό έλεγχο περίπου στις 10.30. Τέλος, υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγη ώρα, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί στο Παραδείσι Ευβίας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε η Ιωάννα στην Κάριστο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ισχυρή άνεμη πλέον στη χώρα μας, με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας Δημήτρη Παπαϊωάννου, θα δούμε τι κατάσταση επικρατεί αυτή τη στιγμή, αλλά και ποια θα είναι η πιο δύσκολη μέρα, Δημήτρη. Έτσι, Ιωάννα, και σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε όλη τη χώρα, στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα ακόμα πιο υψηλές. Mm-hmm. Φτάνουν στους και τα 40, θα πιάσουμε 40 σήμερα, αύριο και μεθαύριο και 41-42 στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Ευνοούν πάρα πολύ στην εκδήλωση και εξάπλωση των πυρκαγιών, των ενδεχόμενων πυρκαγιών που μπορεί να εκδηλωθούν. Μπορούμε να δούμε χαρακτηριστικά σήμερα, μέχρι και τώρα έχουμε φτάσει και τα ρήπες 10 μποφόρ στην περιοχή της Νότιας Κρήτης. Γενικά η μέση ένταση των ανέμων βλέπουμε ότι φτάνουν μέσα στο Αιγαίο τα 5 με 7 τοπικά και τα 8 μποφόρ στις Κυκλάδες, ειδικά σε επίνεμα τμήματα των Κυκλάδων. Οι ρήπες ακόμα πιο ψηλά προφανώς, στα 9 με 10 μποφόρ. Και στην περιοχή της Αττικής πνέουν ισχυροί οι βοριάδες, ισχυρό μελτέμι στα 6 με 7. Οι ρήπες ξεπερνάνε και τα 8 μποφόρ και εδώ στο σωροσκοπείο της Πεντέλης έχουμε φτάσει στις ρήπες να φτάνουν τα 9 μποφόρ. Πολύ ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες εδώ και ακόμη και στην ανατολική χώρα που πνέει το Μελτέμι. Φτάνουν στους 44 με 36 τοπικά και 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Μεγάλη επικινδυνότητα για πυρκαγιές και σήμερα με κορύφωση την Παρασκευή. Μπορούμε να δούμε και αύριο Πέμπτη, που και αύριο θα είναι προφανώς πολύ ισχυροί οι βοριάδες. Πάλι στις ίδιες περιοχές, δηλαδή σε Νότια Εύβοια και στην Βόρεια και Ανατολική Αττική και μέσα στις Κυκλάδες και στην Ανατολική Πελοπόννησο, ισχυροί βοριάδες, ειδικά στη Λακωνία. Και την Παρασκευή θα έχουμε την κορύφωση των βοριάδων. Και θα είναι και πιο δύσκολη μέρα η Παρασκευή. Θα είναι πιο δύσκολη μέρα, σίγουρα, με τους βοριάδες να πλένουν πολύ ισχυροί,
και μέσα στην υπηρετική, ανατολική υπηρετική χώρα. Αυτή θα είναι η διαφορά. Δηλαδή, θα είναι μόνο στο Αιγαίο οι πολύ, πολύ ισχυροί βορειάδες, αλλά και στην Βόρεια Αττική, η Βόρεια και η Ανατολική Αττική, και στην Νότια Εύβοια, και στην Κορινθία, και στη Λακωνία, και στην Νότια Βοιωτία. Σε όλες αυτές τις περιοχές θα είναι πολύ, πολύ μεγάλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς, γιατί θα είναι το πιο ισχυρό μελτέμι ουσιαστικά μέχρι τώρα. Δύσκολες πολύ οι επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες βράζει και η Μεσόγειος. Στην Ανατολική Μεσόγειο, μάλιστα, η θερμοκρασία της θάλασσας βρίσκεται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με αποκλίσεις θερμοκρασίας έως και 3 βαθμούς Κελσίου. Ο συναγερμός για θαλάσσιο καύσωνα είναι στην κατηγορία 1. Οι οικολογικές επιπτώσεις είναι μεγάλες, με αρκετά είδη ψαριών, κοραλιών και θαλάσσιων φυτών να αφανίζονται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Το κύμα ζέστης που σαρώνει την Ελλάδα και την υπόλοιπη Νότια Ευρώπη δεν πλήττει μόνο την ξηρά αλλά και τη θάλασσα. Με τη Μεσόγειο να βράζει από το θαλάσσιο καύσωνα και η θερμοκρασία να σπάει όλα τα ρεκόρ. Το κλίμα θέλει χρόνο για να αναρρώσει πια. Να το πω λίγο διαφορετικά, τώρα ζούμε τις επιπτώσεις σαν να, με βάση αυτά που είχαμε κάνει σαν άνθρωποι, σαν έτσι, λίγες δεκαετίες πριν. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η θερμοκρασία της θάλασσας βρίσκεται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με αποκλίσεις θερμοκρασίας της τάξης των 2 έως 3 βαθμών Κελσίου πάνω και τον συναγερμό για θαλάσσιο καύσωνα να είναι στην κατηγορία 1. Σίγουρα προς το τέλος του αιώνα θα φτάσουμε σε θερμοκρασίες οι οποίες δεν θα είναι απλά συν 1,2 που είναι τώρα στην 1,5 χρόνια, θα φτάσουν στο συν 2 και στο συν 2,5. Ένας καύσωνας που συνέβαινε μια φορά στα 50 χρόνια, αυτό που λέμε μια φορά στη ζωή μας που το θυμόμαστε όλοι, σε 30-40 χρόνια από τώρα θα συμβαίνει 2 φορές τη δεκαετία σχεδόν. Οι οικολογικές επιπτώσεις είναι άμεσες, καθώς αρκετά είδη ψαριών, κοραλιών, φυκιών και θαλάσσιων φυτών αφανίζονται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Από τον περσινό θαλάσσιο καύσωνα απονεκρώθηκαν ολόκληρα δάση κοραλιών στη Μασαλία, στην Ισπανία και τη Σαρδινία, ενώ στην Ελλάδα επηρεάστηκαν οι καλλιέργειες μυδιών. Σύμφωνα με την έκθεση, η κλιματική κρίση οδηγεί τη Μεσόγειο να γίνει επίσης πιο αλμυρή και ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες επιτρέπουν σε ξενικά είδη όπως λαγοκέφαλοι, νανολαγοκέφαλοι, γουρουνόψαρα, λιονταρόψαρα και μέδουσες να εισβάλλουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Στη Μεσόγειο έχουν καταγραφεί πάνω από 1000 ξενικά είδη, τα οποία ανταγωνίζονται τα αυτόχθονα είδη για τροφή και πόρους, θέτοντας σε κίνδυνο την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Επίθεση από πατέρα και τον 14χρονο γιο του δέχθηκε το πρωί ένας 32χρονος οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Ο υπάλληλος του Δήμου κατήγγειλε στην αστυνομία ότι τον έσπρωξαν με αποτέλεσμα να πέσει και να υποστεί κάταγμα στο πόδι του. Ο Ραφαήλ Κάμπερ θα μας ενημερώσει. Ραφαήλ. Ιωάννα, ο υπάλληλος του Δήμου κατήγγειλε στην αστυνομία ότι ένας 34χρονος και ο 14χρονος γιος του τον έσπρωξαν κατά τη διάρκεια της δουλειάς του με αποτέλεσμα να πέσει από το απορριμματοφόρο. Ο λόγος, Ραφαήλ? Ο λόγος μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί. Το αποτέλεσμα πάντως ήταν ότι έπεσε κάτω ο άνθρωπος και έσπασε το πόδι του. Ο οδηγός του απορριμματοφόρου υπέβαλε μήνυση στην αστυνομία. Οι αρχές το αναζητούσαν τα δύο άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ώστε να συλληφθούν. Πριν από λίγη ώρα εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν τόσο ο 34χρονος όσο και ο 14χρονος γιος του. Με τον 34χρονο να συλλαμβάνεται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαήλ. Τα ελληνικά νησιά έχουν γεμίσει με τουρίστες, όμως τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία έχουν μεγάλες ελλείψεις από γιατρούς. Παρά τις συνεχιζόμενες προκηρύξεις από το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των κενών θέσεων, το ενδιαφέρον από τους γιατρούς είναι ιδιαίτερα μειωμένο. Δωρεάν σπίτια σε γιατρούς στις Ποράδες θα δώσει η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ώστε να προσελκύσει επιστήμονες. Σχέδιο για την προσέλκυση ενδιαφέροντος από τους γιατρούς θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Υγείας, καθώς προσφέρει μπόνους 2.100 ευρώ μηνιαίως σε όσους μετακινηθούν από το ΕΣΥ σε μονάδες υγείας της νησιωτικής χώρας για να καλύψουν τα κενά. Με την καλοκαιρινή σεζόν να έχει ήδη ξεκινήσει, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία μικρών και μεγάλων νησιών δέχονται τις πρώτες πιέσεις από τα κύματα τουριστών. Αιτία, οι ελλείψεις και τα κενά στις θέσεις σε γιατρούς. Θα πρέπει να υπάρχει πακέτο μπόνους για τα νησιά για να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι εκεί. Όχι μόνο ο τουρισμός.
Παρά τις συνεχιζόμενες προκηρύξεις από το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας, το ενδιαφέρον από τους γιατρούς είναι ιδιαίτερα μειωμένο, με τις κατατόπους αρχές να θέτουν σε εφαρμογή κίνητρα για την προσέλκυσή τους, αφού βρίσκονται σε απόγνωση. Έχουμε 19 Ιουνίου και μιλάμε για, και μιλάμε για το καλοκαίρι στα νησιά. Και ποια νησιά, τα μεγάλα νησιά, τα μικρότερα με τα πολυδύναμα ιατρία όπως είμαστε εμείς, τι θα γίνει? Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία ανέλαβε η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στην οποία ανήκουν και τα νησιά των Σποράδων, όπου οι ελλείψεις σε γιατρούς είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Οι τοπικές αρχές κατάφεραν να εξασφαλίσουν κονδύλια και να προσφέρουν δωρεάν σπίτια στους γιατρούς που επιθυμούν να εργαστούν στα νησιά, όπως την Σκιάθο, την Σκόπελο και την Αλόνισο. Τουλάχιστον να καλύψει τα έξοδα της στέγασης, που στο νησί της Σκιάθου έφτασαν περίπου και τα 2.500 το μήνα. Την ίδια ώρα, σχέδιο για την προσέλκυση ενδιαφέροντος από τους γιατρούς θέτησε εφαρμογή για το Υπουργείο Υγείας, καθώς προσφέρει μπόνους 2.100 ευρώ μηνιαίως σε όσους μετακινηθούν από το ΕΣΥ σε μονάδες υγείας της νησιωτικής χώρας για να καλύψουν τα κενά. Έρχεται μετά την επόμενη χρονιά η εφορία με τη φορολογική εκαθάριση. Έχει ανέβει ο γιατρός ή η γιατρός κλίμακα και μπορεί να το πάρει όλα πίσω. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τον Μάιο του 2023 έως και τον Μάιο του 2024 είχαν μετακινηθεί από τα νοσοκομεία τους σε άλλες μονάδες για να καλύψουν κενά 303 άτομα ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Με το Υπουργείο Υγείας φέτος να έχει δώσει ήδη έγκριση για μετακίνηση μηνιαίως 70 γιατρών προς μονάδες υγείας νησιών του Αιγαίου έως και το τέλος του έτους. Η πρωτοβουλία του διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας να μισθώνει με έξοδα της Υγειονομικής Περιφέρειας σπίτια στα νησιά για τους γιατρούς μας, αυτό είναι μια θετική πρωτοβουλία και θα πρέπει να είναι παράδειγμα και για τις άλλες υγειονομικές περιφέρειες. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας εξετάζει αναπροσαρμογή των επιδομάτων άγωνων περιοχών με γενναία αύξησή τους για τους γιατρούς που υπηρετούν στις μονάδες υγείας αυτών των περιοχών. Η νέα μεταρρύθμιση θα επιτρέπει στους γιατρούς να ασκούν και ιδιωτικό έργο στο νησί που θα πάνε. Στη μάστιγα των ελληνοποιήσεων θα περάσουμε τώρα, καθώς στην αγορά έχουν εμφανιστεί εδώ και καιρό μέλια από την Κίνα και την Ουκρανία που βαφτίζονται ελληνικά και οι επιτίδιοι τα πουλάνε χρυσάφι. Μελισσοκόμοι εξηγούν στο Action 24 πως πέραν από τον αθέμητο, ανταγωνισμό υπάρχει και ζήτημα για την υγεία, αφού κανείς δεν γνωρίζει τις προδιαγραφές και τις συνθήκες παραγωγής. Το φαινόμενο ελληνοποιήσεων μελιού από χώρες όπως η Κίνα και η Ουκρανία έχει κάνει πολλούς μελισσοκόμους να σηκώσουν τα χέρια ψηλά, ζητώντας από την πολιτεία να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Έλληνα μελισσοκόμου, αλλά και πανευρωπαϊκά των μελισσοκόμων, είναι η εισαγωγή μελιών από τρίτες χώρες. Μελιών αμφιβόλου ποιότητας, τα οποία δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό. Τώρα, όταν μου πουλάνε ένα βουλγάρικο ή κινέζικο, όπως θέλετε πείτε το, σε ελληνική τιμή, λέγοντάς μου το ελληνικό, εντάξει, αυτό είναι κοροϊδία και είναι απαράδεκτο. Οι παράνομες ελληνοποιήσεις του μελιού αποτελούν τον πυρήνα του προβλήματος. Πρόκειται για ένα ζήτημα αθέμητου ανταγωνισμού που πλήττει άμεσα την επαγγελματική επιβίωση του μελισσοκόμου, αλλά αποτελεί συγχρόνως και θέμα διαφάνειας στην αγορά, καθώς και ζήτημα υγείας του καταναλωτικού κοινού. Ένα επιδιωκόμενο φαινόμενο από τους επιτίδιους εμπόρους, οι οποίοι θέλουν γρήγορα να πλουτίσουν εις βάρος και του καταναλωτικού κοινού και του μελισσοκόμου. Τα εισαγόμενα μέλια από τρίτες χώρες διατίθενται προς πώληση σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή από τα ελληνικά. Γεγονός που πρέπει να προβληματίζει τους καταναλωτές. Όταν βλέπουμε ένα μέλι σε ένα ράφι και έχει 4 ευρώ, τη στιγμή που στον Έλληνα μελισσοκόμο είναι πάνω από 4 ευρώ το κόστος παραγωγής, θα πρέπει να μας πονηρεύει λίγο και να καταλαβαίνουμε ότι αυτό το μέλι ενδέχεται να έχει και εισαγόμενα μέλια. Αυτά λοιπόν τα μέλια, όταν εισέρχονται στην Ελλάδα και αναμειγνύονται με τα καθαρά μέλια, τα ελληνικά, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για το καταναλωτικό κοινό. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα εισαγόμενα μέλια μπορεί να αποβούν ακόμα και επικίνδυνα για την υγεία. Οι χώρες οι οποίες έρχονται αυτά τα μέλια, όπως είναι ας πούμε η Κίνα, δεν υπάρχουν περιορισμοί στα φάρμακα. Η ανάμειξη μελιών διαφορετικής γεωγραφικής και βοτανικής προέλευσης μπορεί να αποτελέσει μια πολύ επικερδή πρακτική. Ωστόσο, η ανάμειξη του μελιού με άλλες πιο οικονομικές ουσίες μπορεί να αποφέρει ακόμα μεγαλύτερο κέρδος. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πες μου ότι είναι βουλγάρικο, πες ότι είναι
Κινέζικο, ξέρω εγώ τι είναι. Δεν το πάρει και κανείς. Η μεριζοκομεία πεθαίνει. Και δεν φταίει μόνο η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή υπάρχει. Τη βιώνουμε όλοι μα. Εμείς τη βιώνουμε πρώτα. Αλλά δεν είναι γόνιμο το έδαφος της Ελλάδας. Σωστά. Στην ελληνική επικράτεια, μάλλον θα πω, η νομοθεσία και όλα αυτά δεν είναι γόνιμο για να δουλέψουμε, όχι για να κερδοφορήσουμε. Οι μελισσοκόμοι συμβουλεύουν τους καταναλωτές να ελέγχουν προσεκτικά τις ετικέτες των μελιών πριν προχωρήσουν στην αγορά τους. Πάμε εκτός συνόρων. Την πρωτεύουσα της Βορείου Κορέας επισκέπτεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κιμ Γιονγκούν να του επιφυλάσει μια μεγαλειώδη υποδοχή. Οι φωτογραφίες του Ρώσου Προέδρου είχαν στολίσει την Πιονγκιάνγκ, καθώς οι δύο ηγέτες προσπαθούν να ενισχύσουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία τους. Η Δύση παρακολουθεί με προσοχή το τετατέτ των δύο ισχυρών ανδρών, με το βλέμμα στραμμένο στις μελλοντικές επιπτώσεις που θα έχει στον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και την ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο. Ενώ πριν από λίγη ώρα, Πούτιν και Κιμ υπέγραψαν συμφωνία για αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση επίθεσης εναντίον των χωρών τους από τρίτη χώρα. Το κόκκινο χαλί έστρωσε ο Κιμ Γιονγκούν για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο υποδέχθηκε με μια ζεστή αγκαλιά και περίσσια από χαμόγελα ο ίδιος στις 3 τα ξημερώματα. Ο Ρώσος πρόεδρος επιστρέφει στην Πιονγκιάνγκ μετά από 24 χρόνια και ο βορειοκορεάτης δικτάτορας του επιφύλαξε υποδοχή rock star με ανθοδέσμες και τεράστιες αφίσες με το πρόσωπό του στους δρόμους της πόλης. Ενώ viral έγινε το στιγμιότυπο που ο ένας ηγέτης παρότρινε τον άλλον επανειλημμένα να μπει πρώτος στη λιμουζίνα που τους περίμενε, με τον Πούτιν να εισέρχεται τελικά εκείνος στο όχημα πριν τον Κιμ. But this is a relationship born out of need. Kim seeking help from Russia with nuclear and ballistic missile technology, and Putin increasingly relying on North Korea for hundreds of thousands of artillery rounds and missiles in his fight against Ukraine. Με το πρώτο φως της ημέρας και εν μέσω δυνατής μουσικής, πανηγυρικού κλίματος, αλλά και κάτω από τα τεράστια πορτρέτα των δύο ηγετών που κρέμονταν στην πλατεία Kim Il-sung, Πούτιν και Κιμ χαιρέτησαν κορυφαίους βορειοκορεάτες αξιωματούχους. Την ίδια ώρα που εκατοντάδες μικρά παιδιά με πολύχρωμα μπαλόνια στα χέρια γιόρταζαν την έλευση του Ρώσου Προέδρου, ο οποίος εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Η στρατιωτική μπάντα πεάνιζε εμβατήρια, καθώς οι αυταρχικοί πολιτικοί αρχηγοί μπήκαν σε πολυτελές όχημα με το οποίο έκαναν βόλτα στην πόλη, υπό το βλέμμα ενός πλήθους που παραλυρούσε. Ο βορειοκορεάτης δικτάτορας, ελπίζοντας σε πυρηνική και πυραυλική τεχνογνωσία από τη Ρωσία, εξέφρασε την αμέριστη στήριξη της χώρας του στις πολιτικές του Πούτιν, αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. The deepening cooperation between Russia and the DPRK is something that should be of concern. Μετά τη Βόρεια Κορέα, ο Πούτιν θα ταξιδέψει σε μια ακόμα κομμουνιστική χώρα της Ασίας, το Βιετνάμ, συνεχίζοντας τον υπερπάντων αγώνα του για την ανάδειξη, όπως έχει αναφέρει επανειλημμένα, ενός πολυπολικού κόσμου και τον πόλεμό του εναντίον του υπεριαλισμού. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με τη Βάλια Πηλιανίδη. Περισσότερα και αναλυτικότερα τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με τον Βασίλη Τσεκούρα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.